Ρε αγόρι μου λέει, το λέει που λε, θε να κάνει εσύ. Του πετυχαίνει λέει ο ένα στου χίλιου. Και του λέω τον έχει μπροστά σου. Είναι ο Δημήτρη Κυρσανίδη, DK, προσέξτε, κρατήστε το αυτό. Σημαντικό, γιατί θα σου έρθει η ευκαιρία. Σε όλου έρχεται ευκαιρία. Δεν πιστεύω ότι δεν έρχεται ευκαιρία σε κανέναν. Αν το κυνηγά, σωστά, θα σου έρθει Ναι, πάντα θα σου έρθει ευκαιρία. Το θέμα θα την αρπάξει. Εμένα, ό,τι ευκαιρία μου ήρθε, την άρπαξα. Good. 26, he is the champion of the world. στην το 2010. Βασικά είναι τι φάση με το μπάσκετ; <laughs> <laughs> <Άρα, laughs> <Άρα, Άρα, laughs> Τι αυτό να συζητήσουμε για τον μπάσκετ; <laughs> Θα σε δούμε σε καμία ομάδα με εθνικής. Κοίτα, ακόμα Για τον Δημήτρη, μέχρι γάμα εθνική μπορεί να παίξει. Τον έχω δει, έχουμε κάνει μαζί προπόνηση. Θα αφήσω και ένα link στην περιγραφή. Ε, το έχει. Θέλει λίγο δουλίτσα, αλλά μπορεί να παίξει. Το σκέφτεσαι καθόλου. Εντάξει, <laughs> θα μπορούσε. <laughs> δεν το πιστεύει. <laughs> γάμα εθνική, εντάξει, <laughs> θα μπορούσε. Θα μπορούσε <laughs> να γάμα εθνική. Θα μπορούσε. <laughs> όχι, δεν το λέω εγώ, ξέρω τι σου λέω. Έχω παίξει στο εργασιακό και στο μπασκετάκι. Το μπασκετάκι ήταν πιο δύσκολο, εντάξει, καμία σχέση. Ε, πόρωση με το μπάσκετ, φουλ. Τη βρήκα, το βρήκα, στη δεύτερη καραντίνα. Γενικά έχω περάσει από τέτοια αθλήματα. Από τέτοια αθλήματα, τι εννοώ. Κάνοντα παρκούρ, να κάνω και κάτι ακόμα που με πορώνει. Μία φάση ήταν το break, μια άλλη φάση ήταν το skate. Όλα αυτά τα έκανα ταυτόχρονα. Πήγαινα για παρκούρ και μετά έκανα και το skate. Μετά έκανα και break. Όλα αυτά πάνε μαζί, είναι ψηλό πακέτο όλα αυτά. Ναι, σταμάτησα, είναι δεν, δεν έκανα α πούμε. Δεν είχα φτάσει σε αυτό το, σε αυτή τη φάση. Το μπάσκετ με κράτησε full. Full. Το μπάσκετ δεν υπήρχε. Πώ είχε αποφάσει το parkour, Έκανε τόσα αθλήματα όπω είπε, Πώ και κατέληξε το parkour, Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε, α πούμε. Αυτό που με τράβηξε στο parkour ήταν το ότι ήταν διαφορετικό. Ήθελα να νιώθω διαφορετικό από του άλλου. Παίζοντα ποδόσφαιρο ήμουν πάρα πολύ καλό βασικά. Τι θες για παίζει, Forward. Γκολ, ε... γιατί δεν Ναι, γκολ, full. Και βασικά σε κάθε αγώνα που έπαιζα, αγώνα. Όχι όταν πήγαινα σε μια ομάδα, εκεί εντάξει, ήταν πολύ έτσι και έτσι. Όταν έπαιζα στη γειτονιά μου, που παίζανε ας πούμε, σχολείο εναντίον σχολείο, με έπαιρνε ένα σχολείο που δεν πήγε να κάνει αυτό. Ά, Απλά είχα ας πούμε, φίλους και τέτοια και ερχόντουσαν, με φώναζαν. Σε ποια ομάδα πήγαινε που έπαιζε μπαλά. στην ΑΟ Αμπελοκήπων. Μια ομάδα τέλο πάντων. Στου Αμπελόκηπου. εκεί πέρα δεν, δεν ξέρω, με έβαζε ο προπονητή συνέχεια να παίζω τέρμα. Που εμένα δεν με ενέπνε καθόλου, ξέρω εγώ. Έτυχε μια φορά να είμαι ο, ο καλύτερο εκείνη τη μέρα στο τέρμα. Ναι, ναι. Και μετά σου λέει, αυτή δεν έμπαινε τίποτα. Όταν σου λέω δεν έμπαινε, βάρα από όπου θε, βαρούσαν από κοντά μου, από χιλιόμετρα, από, από, από και δεν έμπαινε τίποτα. Και κάποια στιγμή, πάλι μπάλα έπαιζα, έρχεται ένα παιδί που ήξερα ότι κάνει κάτι διαφορετικό, δεν ήξερα τι παίζει ακριβώ με αυτό. Έψαχνε μια ζακέτα, δεν τη βρήκε, τη βρήκα εγώ και του λέω τώρα μου χρωστά. Εγώ το πάει για πλάκα. Ναι. Μου λέω και okay, τι θε. Μάθε, μου λέω αυτό το. Πώ το λένε αυτό που κάνει. Λέω: οκ, okay, ακολούθαμε και αρχίζει να τρέχει. Και κάθομαι το σκέφτομαι. Λέω: Τώρα να πάω. Άντε, λέω να πάω. Και πήγα. Και να μην σταυρολογώ εκείνη την ημέρα, α πούμε, αυτά που μου δείξαν τα παιδιά. Αυτό που μου έδειξε, δηλαδή αυτό που, που, που του ζήτησα να μου μάθει. Μου έδειξε το μάνκι, α πούμε, την πιο δύσκολη, απλή κίνηση, α πούμε, που υπάρχει. Δύσκολη όταν λέω. Απ' τα βασικά είναι: Θεωρείται okay. δύσκολη στην αρχή. Είναι από τα πιο εύκολα πράγματα για μένα. Δεν πρόκειται να, να ζωριστώ ποτέ με αυτό. Περνά στην ουσία τα πόδια ανάμεσα από τα χέρια. Α, το πρώτο που βάζει όλου όταν έρχονται για το. Ναι, το πρώτο είναι το lazy, α πούμε, μετά είναι αυτό, couple αλλά couple εξαρτάται. Δεν του ζορίζω να το κάνουν αυτό. Okay. Στην παρκούργα ναι, εντάξει. Ε, στην ουσία yeah. ο κίνδυνο είναι να μα καλώσουν τα πόδια, να φύγει μπροστά. Ωραία, ναι. Αυτό έκανε ένα χρόνο παρκούρ και ζοριζόταν με το συγκεκριμένο. Δεν μπορούσε να το κάνει. Το έκανα μέσα σε 5 λεπτά. Και εκεί λέω, Οπ, κάτι γίνεται εδώ. Ναι, κάτι... Κα... Ναι, ναι. Και έτσι ξεκίνησα. Τι λέτε, ναι, φοβερό. Αφήστε. Γενικά φοβάσαι. Πώ Εννοεί... Πώς θα αντιμετωπίζεις. Φόβος, δηλαδή, ναι. Να ε, μια δυνατή, έχεις Έχει στο, στο μυαλό σου... Πρέπει να το κάνεις, ας πούμε. Έχεις στο μυαλό σου ότι υπάρχει κίνδυνος. Ότι μπορεί να χτυπήσω. Οπότε πάντα προσέχεις. Ενώ όταν πας να παίξεις μπάσκετ. Έξω, α πούμε, ή ποδόσφαιρο. Δεν σκέφτεσαι ότι θα χτυπήσει. Όχι, Πα όχι, όχι. εκεί, παίζω. Παπ, ναι. γεια σα, φεύγει το πόδι. Είχαμε χιαστό, αστράγαλο. Πολύ εύκολα. Γιατί, γιατί το σκέφτεσαι. Εγώ το σκέφτομαι πάντα, όσο και να κάνω. Mm. Μόνο μερικέ φορέ, μία-δύο φορέ στο ποδόσφαιρο που έπαιξα πριν από κάποια χρόνια, ξέρω εγώ, που δεν το σκέφτηκα και όπω πάω να δώσω μια πάσα, μιλάμε τώρα δεν είχα κάνει ζέσταμα και πήγα να δώσω μια πάσα τίποτα, με μηδέν δύναμη. Τρει μήνε το πόδι είχαμε. Έχασα όλο το καλοκαίρι μου έτσι. Με μια πάσα. Μια πάσα μόνο. Τίποτα! Απολύτω. Δεν το Εντά... σκέφτηκα καν. Πήγα να κάνω μια πάσα. Ή πήγα άλλη μια φορά στο ποδόσφαιρο πάλι, πήγα να προλάβω την μπάλα να μην βγει έξω. Και πώ πήγα να προλάβω κάνοντα αυτή την κίνηση, α πούμε, πάλι πόνισα. Πόνισα το γόνατο. Wow. Αυτό Από το παρκούρ δεν το έχω πάθει ποτέ. Εκτό από τώρα. <laughs> αυτή ήταν. <Τόσα> από τώρα. Ε, <laughs> που ήταν. Χτύπησα και έγινε. Τώρα στο ποδόσφαιρο σου λέω δεν χτύπησα. Πήγα εκεί να προλάβω την μπάλα και πόνισα το γόνατο. Και λέω Άγιο. τι γίνεται. Ναι. 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 Τώρα πώ τραυματίστηκε, πώ το έπαθε. Τώρα έκανα μια διπλή πυροέτα. Στο παρκούρ έγινε. Εγώ έφτεγα. Τραβήγε κάποιο βίντεο ή έκανε προπόνηση. Έκανα ένα line, έβγαζα. Ένα run τέλο πάντων. Okay. Πριν από το παγκόσμιο κύπελο που είχε στη Σόφια, έκανα προπόνηση. Δεν ήταν η μέρα μου. Το ήξερα, δηλαδή, το είχα καταλάβει. Είχα κάνει μια δοκιμή με μονή πυροέτα, μια απλή πυροέτα πριν. Δεν. Προσγειώθηκα κανονικά, αλλά ήμουν πολύ βαρεμένο. Δεν πήγαινε, δεν ήταν η μέρα. Okay. Και τι να πω, stop, συνέχισα. Κάνω διπλή, πέφτω, και λέω δεν πειράζει, θα το ζωήσω περισσότερο. Α, πείσμα, σα λέει. Ναι, ναι όχι, ήταν μέγα λάθο. Πολλέ φορέ πρέπει να πεισμώσει, αλλά ήταν η λάθο στιγμή ναι, να πεισμό. Ναι, ναι, Έβλεπα ότι δεν πήγαινε η μέρα. Δεν είναι ότι. Δεν ήταν ημέρα η μέρα μου, κάνω. Εσύ το παθαίνουμε και εμεί αυτό στο μπάσκετ πολλέ φορέ. Δηλαδή, κάνει προπόνηση και χτυπάει ένα. Χτυπάει και δεύτερο και το κόβουν κατευθείαν. Γιατί λένε αυτό δεν είμαστε σε μέρα. Α το. Χτυπήσανε δύο, μη χτυπήσει και τρίτο. Είναι σταταράκι αυτό. Ναι, εμένα δεν με έκοψε. Εγώ έφταιγα 100%. Ναι. Και έχει αστός. Και πόσο, πόσο έχει ακόμα, ε, Σίγουρα ένα. 100%. 100%. Υποτίθεται, α πούμε, ότι σε δύο μήνε από τώρα θα είμαι OK γενικά. Mm. Θα μπορώ να μπω. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό. Εντάξει. Άντε και έγινε καλά. Πρέπει να φύγει από το κεφάλι <στονίλει> σου. Είναι το ψυχολογικό, μετράει πάρα ε, πολύ. Ναι, ναι, σίγουρα. Εντάξει, εγώ τα πάω καλά. Γενικά με αυτό το κομμάτι. Δεν... Ούτε καν το πήρα από κάτω. Mm. <στονίλει> ναι, ναι, φαίνεται. Είχα κάνει και τη διαφήμιση που είχα κάνει με... στην τηλεόραση με την Ιζωμάτ. Mm. Άμα δεν την είχα κάνει, θα το είχα πάρει από κάτω φύλλο. Σίγουρα ναι, θα είχα κάνει Ναι, ναι, full. Αλλά το πάθε δύο μέρε μετά. Απίστευτο. Εγώ νόμιζα ότι το είχε παθητική, γιατί ήξερα ότι πήγαινε και παθήκη. Όχι, μιλήσεις, όχι. Και λέω μόνο θα το εκεί", Όχι, αλλά... Στι διαφημίσει δεν πα να κάνει διπλέ πληρέτε και τρελά και τέτοια. Okay. Στι διαφημίσει κάνει πάντα αυτά που ξέρει και που είσαι σίγουρο και safe. Προετοιμάζει για τίποτα το καλοκαίρι, τίποτα αγώνε. Υποτίθεται θα έχει το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα μέσα στο 24. Δεν ξέρουμε ακόμα πού, πότε ah, okay, okay. και όλα αυτά. Έχει δύο παγκόσμια κύπελα. Δεν ξέρω αν θα είμαι σε θέση να πάω. Θα δείξει και από το ψυχολογικό κομμάτι και από το άντε πες ότι επέστρεψα και ψυχολογικά. Θέλω να ξαναμπω στη διαδικασία. Αυτό τρέχει στο μυαλό μου. Θέλω να ξαναμπω στη διαδικασία. Okay, να πάω, α πούμε, yeah. αντί προετοιμασία. μου αρέσει, δεν έχω πρόβλημα. Να πάω στον αγώνα και να κάνω, α πούμε, στο σκληρό έδαφο αυτά που έκανα. Το σκέφτομαι πιο πολύ πλέον. Mm. Τώρα είμαι και μπαμπά, δεν είναι. Είχω, πάσα, έχω, όμως. πολλά πράγματα. Το ξέρω πάντα έτσι. Πάση, είναι ε, αρέσει. ε, οπότε πάμε σε αυτό. Πώ είναι η ζωή που, που έχει γίνει πατέρα, Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Σε αυτό το σημείο του βίντεο θέλω να σα μιλήσω για την Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο και γιατί πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη εποχή να ανοίξετε τον προσωπικό σα λογαριασμό. Βλέπετε, κάθε 4 χρόνια στην αγορά των κρυπτονομισμάτων γίνεται ένα event που λέγεται Bitcoin Having. Τώρα, για να μην μπω σε λεπτομέρειε και σα μπερδέψω, αυτό που σημαίνει το Bitcoin Having είναι ότι όποτε γίνεται, ανεβαίνει η τιμή των κρυπτονομισμάτων γενικότερα. Βλέπετε εδώ το 2012 μεγάλη αύξηση τη αγορά μετά πάλι το 2016 και όπως βλέπετε εδώ και το 2020 είχαμε μια παρόμοια αύξηση της αγοράς. Πολλοί πιστεύουν πως θα γίνει ακριβώς το ίδιο και το 2024 και χρησιμοποιώντας το link στην περιγραφή θα έχετε μέχρι και 40% έκπτωση σε όλες τις αγορές των κρυπτονομισμάτων σαν Και με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε και το δικό μας κανάλι να εξελίσσετε ακόμα περισσότερο και να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα μεγαλύτερα ονόματα. Ναι, όχι, άλλαξε η ζωή. Εννοείται προς το καλύτερο. Είναι... Ποια σου πω τεράστιο, τεράστιο πράγμα. Εντάξει, το, το ξέρεις βέβαια εσύ πώς είναι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι όλο αυτό που λένε ότι εντάξει, ευθύνη, οκ, okay, ναι, αλλά δεν, δεν, μπορώ να το νιώσω, ας πούμε, έτσι πως το λένε οι άλλοι, ότι του λέει άντε και στα δικά σου και λένε όχι, όχι, μακριά από εμά και... Ναι. και αυτό. Δεν, καμία σχέση, δεν το νιώθω καθόλου εσύ. αυτό. Δεν μου λες, θα να σε ρωτήσω λίγο για το γυμναστήριο τώρα που είσαι ανοίξει. Πώ προέκυψε αυτή η ιδέα, Αυτό ξεκίνησε πριν από νομίζω 6 χρόνια, 6,5 ε, ήρθε, Ήμουνα στο Street Mode Festival. Έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη το Street Mode Festival. Δεν ξέρω αν το έχει προλάβει εσύ. Άχι, Πότε ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, Το 18. Μπορεί και να υπήρχε 18, ε, τότε. Ε, μετά ξεκίνησαν οι καραντίνε και σταμάτησαν όλα. Τέλο πάντων, είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ στην Ελλάδα που γίνεται συναυλίε τέτοια. Είχε breakdance, parkour. 18, BMX τέτοια. 18. Τι breakdance. Άντερε. Θα γελάσουμε πολύ στην parkour κατάσταση. Ά, ωραία, ωραία. <laughs> <laughs> θα κάνουμε παρκροδιοτάσει με το Σταύρο, παιδιά, να ξέρετε να ένα τέτοιο. Λοιπόν, το γυμναστήριο, πώ προέκυψε. Και ήρθε λοιπόν αυτό εδώ ο τύπο, ο Βασίλη Λετσολακίδη. Πάω όντω να συναντηθώ μαζί του και βλέπω ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια. Εγώ είχα στην Ελλάδα, ξέρει να μου λένε. Ναι, ε, ναι, να κάνουμε αυτό, Μπράβο, θα κάνουμε εκείνο, ναι, 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 θα ναι, ναι, κάνουμε ναι, ναι. το άλλο. Και πότε μου τα λέγανε, βέβαια, όταν κέρδισα το, το ανεπίσημο παγκόσμιο Σαντορίνη δύο φορέ. Το Red Blood of Motion. Το πήρα δύο φορέ έγινε χαμό. Ξαφνικά άρχισε να υπάρχει ένα σεβασμό, α πούμε. Τέλο πάντων, Α. Ναι. Ακόμα και αυτοί που με κορόιδευαν που πήγαινα στα πάρκα να κάνω προπόνηση και αυτή ήταν όλη μέρα καφετέρια. Εγώ τον DK. Από το. Ναι, ξαφνικά, το τότε, από τα πάρκα φίλοι. το θυμάμαι. Είχε, είχε Έχει. πολύ πλάκα αυτό. Εντάξει, Πάλι γελάω με ναι. το συγκεκριμένο. Τι να κάνει. Ναι. Αλλά καλό είναι. Αυτό πηγαίνει στα μελλοντικά παιδιά που κοροϊδεύουν κάποιον που κάνει κάτι. Μεγάλη μπουκιά φάει μεγάλα λόγια, μη λε. λε πολλά. Αυτό. Ά, τον άλλο να κάνει αυτό που θέλει, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να τρέξει από πίσω του. Σε μένα έτσι έγινε. Ακριβώ έτσι έγινε. Έχει κάνει ποτέ να είσαι σε ταινία, α πούμε, stunt. Να κάνει. Ναι, ναι. Έλα, Περιμένουμε να δούμε πότε θα βγει αυτή η ταινία. Μπορεί <laughs> να κάνει κάτι. Ε, ναι, λέγεται Bricklayer. Layer. Okay. Ταινία του Hollywood. Έχω κάνει και άλλη μία με τον Ορέστη τον Τζάνκ που ήταν στο Survivor. Αυτό έγινε παραγωγό okay. και έκανε μια δικιά του ταινία στη Σαντορίνη ελληνοκινεζικη mm -hmm. Δεν ξέρω πότε θα παίξει. Πήγε και στι Κάνε έφτασε η ταινία του. Mm -hmm. Πήγε πολύ okay. καλά. Και δεν μου λε, φαίνεσαι κανονικά ή φορά κάποιον τίποτα. Νομίζω σιγάδες. φαίνομαι κανονικά σε αυτή την ταινία, αλλά έχω πάρα πολύ. Αρκε... Πάρα πολύ. Έχω αρκετά POV που φαίνεται, α πούμε, το. Έλα. Που βλέπει, α πούμε, το σώμα μου, τα πόδια yeah. μου και τα χέρια μου. Okay, okay. Αλλά νομίζω φαίνομαι κανονικά, ναι. Καλή φάση. Στην ταινία. Στο Brick Layer, mm -hmm. που είναι ταινία Hollywood, το Hollywood ήρθε Ελλάδα, ήρθε Θεσσαλονίκη. Mm. Νομίζω τώρα δεν ξέρω αν έχουν μείνει. Κάτι που γινόταν στο κέντρο πριν από κάτι. Στο Είναι... κέντρο, μπράβο, εμεί δηλαδή ήμασταν ελευθερίας. εκεί. Ναι, ναι. Εμεί ήμασταν εκεί. Κάναμε, πήγαμε στη Βουλγαρία, κάναμε σεμινάρια μια εβδομάδα σε Ρή από κασκαντερικά. Ακραία δύσκολο. Πεθάναμε δηλαδή από τη δεύτερη μέρα, λέω πώ θα αντέξουμε μια εβδομάδα. Δηλαδή τι κάνατε. Ξύπνησαμε τι 9 το πρωί, πρωί μέχρι τι 5-6 το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, με ένα διάλειμμα στο μεσημέρι, νομίζω. Και κάναμε από φουλ ζέσταμα στην αρχή, μέχρι ξεκινούσαμε με σπαθιά, να σφίγγει το χέρι, με όπλα, να περπατάς, πώς περπατάς, πώς το κάνεις, με παρκούρ ταυτόχρονα με το όπλο, παρκούρ ταυτόχρονα με το σπαθί, με σφιξίματα, με 100 φορές αυτή την κίνηση. Μετά να βαράμε ο στον τον άλλον με ειδικά πράγματα. Τέλος <σχεδιά> πάντων, να βαράς σωστά, αλλά να το να βαράς, κάναμε στην ουσία ήταν martial arts, <σχεδιά> αλλά για stunts, για κασκαντερικά. Mm -hmm. Δεν κάνω πολεμικέ τέχνε, βαράω. α κάνω. Πολεμικέ τέχνε και ταυτόχρονα να δείχνει πώ πονά. Το πιο σημαντικό δεν ήταν το πώ θα το δώσει αλλά το πώ θα το φά. Ah, okay. Τρώ την κίνηση να, να είναι yeah. full πιστικό. Συν τι φωνέ. Συν ότι πέφτει κάτω ας πούμε, και σέρνεσαι, ουριάζει, κάνει, πονά, σηκώνεσαι αργά αργά, κοιτά με την άκρη του ματιού σου πώ θα γίνει όλο αυτό. Και τελικά σηκώνεσαι και την ξανατρώ και πεθαίνει. Γιατί ο Κασκαντέρ συνήθω είναι ο κακό τη υπόθεση, δεν είναι ο καλό. Μα... Μετά μα βάζανε να κάνουμε σκετσάκια όλοι μαζί, να συνδυάσουμε το άθλημά μα. Στην, Στην μία φάση θυμάμαι ότι είχαμε κάνει ένα σκετσάκι πιο πολύ πολεμικέ τέχνε και μου είπε αυτό: Λέει πολύ ωραίο, μπράβο, αλλά γιατί δεν κάνατε λέει αυτό που είστε. Λέει κάνετε parkour. Δείξτε μου λέει το καλύτερό σα. Εγώ γιατί να σε πάρω την ταινία σένα, δεν έχει άλλου που κάνουν ε... πολεμικέ το... τέχνε. Ναι, ναι. Βάλε και το parkour κομμάτι μέσα. Δεν μπορεί να κάνει πολεμικέ τέχνε με parkour. Λέω, μπορώ. Κάνε λέει αυτό. Και πήγαμε super. Φοβερή εμπειρία. Και με το που σταματήσαμε, κλείσαμε και την πρώτη μα δουλειά. Με το που τελείωσε εκείνη η μέρα η, πώς λέτε, η προπόνηση, η τελευταία μέρα, είναι μπροστά ο παραγωγό και τον παίρνει τηλέφωνο ο stand coordinator και του λέει: Θέλω άτομα λέει Θεσσαλονίκη για μια δουλειά. <laughs> του έχω μπροστά μου. Μπροστά μου έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Λέει Του έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή 7 άτομα. Έλα, ρε. Λέω εντάξει, απίστευτο. Και παίξαμε στον Bricklayer. Δυνατή εμπειρία. Δεν ξέρω αν θα το ξανά έκανα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είχε πολύ περίμενε. Πάρα πολύ περίμενε. Εντάξει, από χρήματα δεν μπορώ να πω ότι χάρηκα. Mm -hmm. Σε αυτό εδώ, okay. εντάξει, ε, πρώτη το, ε, το πήραμε και πάνω, πάνω μα μόνο... ότι ήταν πρώτη φορά. Ναι. Αυτό είπαμε. Το πήραμε πάνω μα ότι ήταν πρώτη φορά. Υπήρχε Είχα... κάποια στιγμή που σκέφτηκε να κόψει parkour, Νομίζω πω όχι. Αν υπήρχε μια στιγμή ήταν ε, το 2010. Έχα χτυπήσει το κεφάλι μου εδώ σε μονόζυγο μέσα σε γυμναστήριο. Ράματα τέτοια ξέρω εγώ. Πόσα έκανε. Πέντε. Πέντε ράματα. Okay. Πρέπει φαίνεται και το σημάδι. Φαίνεται, φαίνεται, πώ δεν φαίνεται. Ναι, θα το δείξουμε στην κάμερα. Yeah. Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτό. Εκεί άρχισα να το σκέφτομαι. Μόνο εκεί είχε περάσει το μυαλό μου. Μια στιγμή, Νομίζω... Δεύτε, 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 δεύτε. Ναι, ναι, εντάξει. Πότε συνειδητοποιήσει ότι θα το κάνει αυτό επαγγελματικά. Ε, 15-16 χρονών σίγουρα, α πούμε, έλεγα εγώ θα κάνω επαγγελματικά παρκούρ. Που δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό. Δεν υπήρχε ο δρόμο. Mm -hmm. Και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι θα το πετύχει. Ναι. Ε, το θυμάμαι, σημαντικό. έλεγε ο μπαμπά μου, ρε αγόρι μου λέει, δεν μου είπα ποτέ μην το κάνει. Σημαντικό πλέον οι κάποιοι γονεί λένε, ξέρω, μην κάνεις αυτό, μην κάνει εκείνο. Που εννοείται το παιδί είναι αντιδραστικό, θα πάει να το κάνει. Ναι, ναι, άμα το πεις μην, ε, ναι. Άμα υπάρχει υποστήριξη, και θέλει ο μπαμπά να βρει το σωστό τρόπο να το κάνει. Είτε αυτό λέγεται parkour, είτε λέγεται, δεν ξέρω πώ λέγεται, θα βρει απλά έναν τρόπο. Και πλέον υπάρχει και ο δρόμο στο δικό μα το άθλημα. Mm -hmm. ε, και μου λέει ο μπαμπά μου, ε, σκέψε, λέει, τι θε να κάνει, α πούμε, στο μέλλον, ξέρω εγώ. Γιατί αυτό λέει που λε, που θε να κάνει εσύ. το πετυχαίνει, λέει ο ένα στου χίλιου. Και του λέω, τον έχει μπροστά σου. Αυτά είναι. Αυτό το επίδεσαι. Χωρί όμω να ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ναι. Δεν υπήρχε δρόμο. Τώρα δόξα τω Θεώ, άνοιξε ένα μεγάλο δρόμο που σου λέει: Άμα κάνει αυτό, 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 αυτό και αυτό, υπάρχει περίπτωση να το, το κάνει, να πετύχει. Ναι. Α πούμε, στο μπάσκετ, ξέρει ότι αν έχει το ύψο, άμα έχει το σωματότυπο, το οποίο αποκτιέται κιόλα. Με φαγητό, με το γυμναστική, ναι. Με, με, με. Και στη συνέχεια, άμα κάνει προπόνηση σωστά. Πα, 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 πα κάποια στιγμή πα και στην ανάλογη, αρπάζει και την ανάλογη ευκαιρία. Όταν θα σου έρθει, ναι. θα σου σημαντικό. Γιατί θα σου έρθει ευκαιρία. Ναι, αυτό ακριβώς. Σε όλου έρχεται ευκαιρία. Ναι. Δεν πιστεύω ότι δεν έρχεται ευκαιρία σε κανέναν. Άμα το κυνηγά σωστά, θα σου έρθει ευκαιρία. Ναι, πάντα θα σου έρθει ευκαιρία. Το ναι, θέμα θα την αρπάξει. Ναι, Έχω πόσου φίλου οι οποίοι του έρχονται ευκαιρίε. Την άφησαν την ευκαιρία. Και μετά ε, δεν ήταν. εμένα δεν μου έχουν έρθει αυτά που έχουν έρθει σε σένα. Εμένα ό,τι ευκαιρία μου ήρθε την άρπαξα. Υπήρχαν και κάποιου που δεν άρπαξα. Ποιε ήταν αυτέ. Το λέω τώρα για να μην πω ότι τι αρπάξα όλε. Δεν θυμάμαι. <laughs> Μπορεί να θυμηθώ μέσα στη συζήτηση. Okay. Να θυμηθώ. Okay. Σίγουρα υπήρχε. Ε, αλλά από το να από μικρή... πάω και να μιλήσω, να πω μια κουβέντα σε έναν άνθρωπο, που έτσι πήρα τον πρώτο μου σπόνσορα. Σαντορίνο 2013, όχι 12, δεν μπορούσα να διαγωνιστώ, δεν με άφηναν λόγω ηλικία. Ήμουν 17. Ήθελα να πάω εκεί να με δούνε, να δω όλου του γνωστού, του καλύτερου του παρκούρ του κόσμου και να με δουν κι αυτοί. Πήγα εκεί και βλέπω ένα άτομο να πετάει κάτι, να, να βγάζει μια τσάντα ας πούμε, με μπλούζε και τέτοια που μου άρεσαν. Γερμανό ήταν αυτό. Oh, λέω, nice clothes. Thank you, ξέρω εγώ. Δεν με ήξερε, δεν ήμουν γνωστό καν. Ούτε στο parkour στον κόσμο, ούτε γενικά στην Ελλάδα, δεν με ήξερε κανεί. Ε, με ήξερε οι μου και οι φίλοι μου. Και. Α, ah, ναι, λέει. Πολύ ωραία, ξέρω εγώ. Του λέω εγώ. Πολύ ωραία. Δεν μου δίνει σημασία. Δίνει δωρεάν τι μπλούζε στου υπόλοιπου διάσημους για να κάνει διαφήμιση. Δίνει τι μπλούζε σε μένα τίποτα. Περνάνε ημέρε, εγώ κάνω προπόνηση ασταμάτητα κάθε μέρα μπροστά στου γνωστού, δίπλα του, μαζί του. Κάνω καλέ επαφέ, καλέ νοημίε. Και την τελευταία ημέρα έρχεται αυτό και μου λέει Λέει, μου άρεσε πολύ το. Μα άρεσε πολύ, λέει σαν έτσι αθλητή, ξέρω εγώ. Και άκουσα λέει και πολύ καλά σχόλια λέει, για σένα από πολλού γνωστού αθλητέ. Άρα είχα, κάνει, είχα βάλει το λιθαράκι μου, είχα κάνει yeah, yeah, yeah. αυτό που ήθελα. Ε, θέλουμε λέει, να σου στείλουμε κάποιε μπλούζε. Εγώ από τότε σου λέω δεν πίστευα κανέναν. Ε, εντάξει, του λέω, okay, να, αυτό είναι το email μου. Να σου στείλω διεύθυνση. Του στέλνω διεύθυνση και μετά από ένα μήνα μου στέλνει όντω τρει μπλούζε. Δεν μου είχε στείλει κανένα ποτέ. τι έγινε εδώ. εδώ πλώ, τι φάση. Και χάρηκα full, έκανα τρία βίντεο. Μ Μ αυτές οι οι μπλούζες. Μπλούζες. Αυτό, ναι, τυρά. full. Ξεκινάω να κάνω βίντεο τα οποία πήγαν όλα πάνω από 100K. Ειδικά για 2012-13 ήταν πάρα πολύ καλά. 100.000 δεν έβγαζε κανένα. Οι τρει μπλούζε, επειδή του άρεσε και αυτού προφανώ όλο αυτό και αποκτήσαμε μια άλλη σχέση, οι τρει μπλούζε έγιναν πάρε ό,τι θε κάθε μήνα. Πήγε πάρα πολύ καλά για αυτού. Το πάρε ό,τι θε κάθε μήνα είναι πού θε να ταξιδέψει. Με πήγαν στη Γερμανία, ας πούμε, στα κεντρικά του, ξέρω εγώ. Κάναμε εκεί ένα event. Πήγε πολύ καλά. Ε, και μου πληρώνουν και τα εισιτήρια το 2013 στη Σαντορίνη. Πηγαίνω εκεί. Γίνομαι ο πρώτο Έλληνα που περνάει στον τελικό του Red Bull Art of Motion. Δεν έχει περάσει κανένα ποτέ. Περνώντα τον τελικό, στου top 8 τότε, παίρνει αυτόματα εισιτήριο για την επόμενη χρονιά. Στου ε, top 18. Χωρί... Γιατί για να μπει εκεί μέσα πρέπει να περάσει προκριματικά, είτε από online, είτε από εκεί πέρα, on site. Πολύ δύσκολα. Και περνάω. Ε, μέχρι τότε είχα δημιουργήσει με τα βίντεο και με αυτά είχα κάνει ένα πολύ μεγάλο χάμο. Είχα γίνει πάρα πολύ γνωστό στην parkour κοινότητα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Και το 2014 κερδίζω. Απίστευτο εν τω μεταξύ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι συστηματά Σταύμα... είναι αυτό εκείνη τη στιγμή. Ε, εκείνη τη στιγμή δεν το, δεν το κατάλαβα, πολύ κλισέ, αλλά δεν το κατάλαβα. Δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν είχε γυμναστήρια, ένα παιδί που ξεκίνησε και ήταν όλη τη μέρα στο πάρκο, στι αλάνες, Οι άλλοι τώρα είχαν γυμναστηριάρε που μέχρι και σήμερα δεν έχουμε και δεν νομίζω να αποκτήσουμε στην Ελλάδα, εκτό αν τι φτιάξουμε εμεί οι ίδιοι. Δεν υπάρχουν αυτέ οι υποδομέ πουθενά στην Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχαν προπονητέ, δεν υπήρχε τίποτα απολύτω. Και πάω εγώ και κερδίζω. Δεν γίνεται. Αν yeah. δει δηλαδή λοιπόν, του αντιπάλου μου, μέχρι και σήμερα, α πούμε, τα περισσότερα πράγματα από αυτά που κάνω δεν μπορώ να τα κάνω. Δεν έπαιξε ρόλο ποιο κάνει τα πιο δύσκολα τρίξ. Ήταν ένα συνδυασμό. Εγώ είχα όλο το πακέτο. Okay. Ήταν θαύμα αυτό που έγινε. Δεν υπήρχε. Okay. Απίστευτο. τρομερό. Ναι, απίστευτο. Έχει πάρει πέντε τίτλου. Ποιο είναι ο πιο σημαντικό και γιατί. Οκτώβριο 2022. Τόκιο, Ιαπωνία. Το άθλημα έχει γίνει επίσημο. Έχει μπει στην γιν... Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Μαζί με την Ενόργανη που κάποτε δεν τα πηγαίναμε καλά. Τώρα είμαστε αδέρφια. Είμαστε πολύ κοντά ένα το άλλο. Πολλοί παρκού αθλητέ μπορεί να διαφωνήσουν με αυτό. Γιατί πολλοί έχουν. Φάγαμε πολύ κράξιμο για να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Και να μπορέσει να μπει σε μια οργάνωση. Και να στηθεί σωστά το άθλημα. Να αποκτηθούν σωστοί κανόνε. Να μπουν τι να σου πω, στάδια εκπαίδευση. Να μπορέσει να πάρει ένα χαρτί, να μπορέσει να γίνει κανονικό προπονητή. Να πάρει μόρια για το σχολείο. Με το parkour πλέον παίρνει μόρια <κολλήνως> για το σχολείο. Πολύ σημαντικό. Τώρα που θα ξεκινήσουν τα πανελίνια θα είναι επίσημο αυτό το πράγμα. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα, αλλά μπαίνουν. Εγώ που πήρα το παγκόσμιο πέρυσι μπορώ να μπω σε όποια σχολή θέλω αυτή τη στιγμή. Τεία ή ΑΕΗ, κάνω ό,τι θέλω, μπαίνω όπου θέλω. Αυτόματο, χωρί εξετάσει. Το σκέφτεσαι αυτό καθόλου. Όχι. Δεν πειράζει, να υπάρχει. Ναι, εντάξει, αλλά <κολλήνως> όχι. <κολλήνως> <κολλή δεν ήμουν, καλό στο σχολείο. Α, άμα με ρωτήσει μετά, μπορεί <laughs> να σου πω. πάντων. Αν μπορούσε να πα πίσω στον χρόνο και να δίνει μια συμβουλή στον εαυτό σου, όταν είσαι, ξέρω εγώ, 12-13 εκεί που ξεκινά το παρκούρ, τι συμβουλή θα έδινε. Δεν θα έδινα τίποτα. <σχεδιά> Είχα το κεφάλι μου στο κεφάλι μου okay. από τότε. Το θυμάμαι δηλαδή, τι να σου πω, από το πώ ξεκίνησα παρκούρ, που ξεκίνησα να περνάω τα εμπόδια και όταν ήρθε η ώρα να κάνω την πρώτη μου τούμπα, ήταν μετά από 6 μήνε. Ποτέ δεν είπα πάντα πότε θα κάνω τούμπε. Όλα τα παιδάκια που έρχονται στο γυμναστήριο, παιδιά, αυτό να τα ακούτε. Το καλό που σα θέλω. Όσα παιδάκια έρχονται, πότε θα κάνω τούμπα. Δεν το είπα ποτέ. Από 12 χρονών είχα το μυαλό στο κεφάλι ότι εννοείται ότι αν πάω να κάνω τούμπα τώρα θα σκοτωθώ. Εννοείται θα δυναμώσω το σώμα μου, και μετά. θα περάσω αυτά τα εμπόδια, θα μάθω τι βασικέ κινήσει και θα πάω σιγά σιγά στο να μάθω και τούμπε. Και έτσι έγινε. Σωστό. Άρα και αυτή είναι η συμβουλή που δίνει okay. στα νεότερα παιδιά, που ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Στα νεότερα παιδιά, μην βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Και βάλτε στόχου. Όταν λέω στόχου, εννοώ από το πιο μικρό πράγμα. Έχουμε ένα τείχο στο γυμναστήριο, τον οποίο του λέω: και okay, το. Οι πιο κοντούλδε, α πούμε, ξέρω εγώ, αν ο τείχο φτάνει για το πάνω, παράδειγμα, ε, φτάνουν μέχρι εδώ. Δεν φτάνουν παραπάνω. Με το που του βάζω ένα σφουγγαράκι σε αυτό εδώ το ύψο, και λέω: Ακουμπήσει στο σφουγγαράκι. Το φτάνουν κατευθείαν. Πώ γίνεται. Σου λέω τρέχα και ακούμπα, φτάσει εκεί πάνω. Κουπάνε εδώ. Δεν φτάνουν παραπάνω με τίποτα. Και μόλι του βάζω ένα σουγγάρι σαν στόχο, Φωστός. φτάνουν εκεί. Ναι, ναι. Και κατα, καταλήγουν να ανέβουν κιόλα. Ο ναι. στόχο κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Αυτό το έμαθα από μικρό χωρί να μου το πούνε οι γονεί μου. Δεν μου είπαν βάλε στόχου, κάνε αυτό. Τουλάχιστον εγώ δεν το θυμάμαι. Τώρα μαμά, μαμά μου το έχετε πει, δεν το θυμάμαι. Αλλά δεν θυμόμουν με τίποτα το να μου πούνε βάλε στόχου. Μου λέγανε κάνε αυτό που θε. Βασικό. Βρε αυτό που αγαπά. Βασικό. Δεν το λένε όλοι οι γονεί. Μπράβο στου yeah. γονεί μου που το είπανε. Yeah. Ε, Δεν με yeah. έκοψαν ποτέ. Yeah. Κυνηγά το πάθο. Ναι, ναι, yeah. δεν, το, το, το δεν με έκοψαν yeah. ποτέ. Yeah. Σωστό. Αλλά δεν ήξεραν και δεν μπορούσαν και να πιστέψουν ότι όντω θα γίνει αυτό που έγινε. Μ' αρέσει πολύ αυτό που είπε στην αρχή που όταν είχε πάει εκεί πέρα στο νησί και δεν μπορούσε να παίξει στου αγώνε, αλλά έκατσε εκεί για να σε βρει. Εννοείται. Και δηλαδή αυτό και μόνο δείχνει πόσο το κυνήγησε. Ήταν 2011 όταν πρωτοέγινε σαν τωρίνιο αγώνα και ήθελα να πάω και μου λένε οι γονεί μου τι να πα, 16 χρονών. Τι να πα, λέει, δεν θα διαγωνιστεί. Και δεν πήγα. Το είδα από την τηλεόραση και μετά νιώσα την ώρα και τη στιγμή που δεν πήγα. Εννοείται ότι έπρεπε να πάω. Ναι, ναι. Και λέω του χρόνου, 17 χρονών. Εννοείται ότι οι γονεί μου έχουν τον πάνω λόγο. 17 χρονών. Δεν μπορεί να κάνεις τι θε. Εγώ λέω θα πάω. Πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ θα πάω εκεί. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα είμαι εκεί πέρα. Αλλά Εντάξει, π... δεν μου είπαν όχι. Πηγαίνοντα εκεί όμω, άνοιξαν η πόρτα για. Και επειδή η πόρτα πήγα εκεί, δε... οι πόρτε. Πήγε μόνο Χωρί ναι. να έχει κάτι να κερδίσει. Ναι, έτσι. Σωστό. Λοιπόν, Δημήτρη, ε, κάθε φορά που κάνω ένα podcast, ο καλεσμένο αφήνει μια ερώτηση για τον επόμενο, χωρί να ξέρει ποιο είναι. Ωραία. Και ο προηγούμενο, η ερώτηση που άφησε είναι η εξή. Ε, ποια ήταν η πιο δύσκολη περίοδο στη ζωή σου και πώ την ξεπέρασε. Η πιο δύσκολη περίοδο τη ζωή μου. Η μόνη που μπορώ έτσι να φανταστώ, να σκεφτώ, είναι πριν από δυόμιση χρόνια. Πριν από δυόμιση τρία χρόνια, είχα τραυματιστεί στον Αστράγαλο. Πώς είχα τραυματιστεί. Α, θυμήθηκα πώς τραυματίστηκα. Είχα τραυματίσει τον Αστράγαλο άσχημα. Νομίζαμε ότι ήταν διάστρεμα. Δεν ήταν διάστρεμα. Ήταν οστικό είδημα. Το οποίο δεν έγινε η διαδικασία όπω θα έπρεπε να πάω εκεί που πρέπει για να κάνω αυτό που πρέπει. Όταν πήγα μετά από πολύ καιρό, γιατί είχε γίνει ένα μεγάλο λάθο με έναν ψυχοθεραπευτή που δεν με έστειλε εκεί που έπρεπε. Πήγα για μαγνητική, βρήκαν ότι είναι οστικό είδημα, εκείνη η φάση, ας πούμε, είχε περάσει όλο το, ας πούμε, το μεγάλο το ζόρι. Δεν είχε γίνει σωστή δουλειά, οπότε δεν ήταν για να πάω για διαμαγνητική αντλία, Είχα χάσει όλο αυτό το χρόνο. ένα μισή χρόνο έφαγα. Γιατί ήταν σε δύο σημεία το αστικό είδημα, δεν ήταν σε ένα. Και κνήμη και αστράγαλο κάπου μπροστά κάπως, πώς τα λέγανε. Και έχασα 1,5 χρόνο <συσο> τη ζωή μου ε, ναι μεν ναι, έκανα κάποια πραγματάκια ό,τι μπορούσα, ε? αυτό ναι, δεν μπορούσα ώστε. να κάνω απογοήτευση σίγουρα είχα περάσει και ένα τύπο κατάθλιψη τότε σίγουρα ήταν πολύ ζόρικο. Ε, αυτό που έκανα που με βοήθησε πάρα πολύ, καλά και η γυναίκα μου η Αλεξάνδρα πάρα πολύ, ε, όλη μέρα έκανα, όλη μέρα, με βοήθησε πάρα πολύ έκανα προσευχή συνέχεια και έτσι το πήρα, ας πούμε, και διορθώθηκε και έστρωσε και έφτιαξα και γύρισα. Και εκεί έφτιαξα το βίντεο που λέγεται το όνειρο των 100.000 στο YouTube, που είναι που φτάσαμε τους 100.000 subscribers. Για κάποιους, ας πούμε, κάποιοι φτάνουν τους 100.000 subscribers έτσι. Για μας δεν ήταν έτσι. Οπότε αυτή την πορεία την έκανα βίντεο και μέσα σε αυτό ήταν και ο τραυματισμός, γιατί ήταν πάνω σε αυτό το χτίσιμο πριν φτάσουμε τους 100.000 είχα αυτό εδώ το πράγμα και μέσα στο βίντεο το οποίο προτείνω όλοι να δουν, να μην δείτε κανένα βίντεο μου ποτέ, δείτε αυτό. Και δεν έχει πολλές προβολές, γιατί είναι ένα βίντεο το οποίο δεν είναι α, το challenge του challenge το τέτοιο, είναι με ουσία πολύ μεγάλη. Ε, απλά αν μπει κάποιο στη διαδικασία να το δει, είναι σαν ταινία μικρούς μήκου. είναι πολύ ωραίο, είναι γύρω στο 20 λεπτό νομίζω. Μαθαίνεις πολλά πράγματα από αυτό το βίντεο, είναι πολύ ωραίο. Ωραία. ωραία. Αυτή Άμου, ήταν η πιο δύσκολη περίοδος και έτσι την αντιμετώπισα. Τέλεια. Μίτσο, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Μια ερώτηση για τον επόμενο, δεν πρέπει να κάνω. Θα μου την κάνει σε μένα στα κρυφά για και να μην το δει και την ξέρει. Α, εντάξει, εκεί. Θα μου την πει μετά. Τσάρα, ευχαριστώ α. πολύ που τι Τίποτα. Τα λεφτά θα με τα ΒΆΛΩ στο λογαριασμό. Τώρα θα σου κάνω bitcoin, θα σου στείλω. Έτσι, ωραία, στείλ μου bitcoin. Έχει μπάνι, δεν έχει. Μπάνι, είσαι και